Λοιπόν, και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε αυτή την δήλωση που πολύ, εγώ προσωπικά πολύ καταλαβαίνω και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Της Ελένης, της Ελένης Μεργάκης, σε αυτήν αναφέρομαι, όπου αποχαιρέτησε και που λέει ότι ήρθε η ώρα να κάνω κάποια άλλα πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Δεν ξέρω, μπορεί να με πετυχαίνει μέσα σε μια τέτοια φάση. Μπορεί να είναι τα χρόνια πολλά γενικά που ασχολείται ο καθένας με το χώρο του. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό. Έχω πει ότι κάποια στιγμή, μου είχε έρθει κάποια στιγμή και λέω, πόσο θα ήθελα, ρε παιδί μου, να κάνω ένα διάλειμμα, να σταματήσω για λίγο, να σταματήσω. Δηλαδή, περνάνε διάφορα πράγματα. Όταν είναι πολλά τα χρόνια που κάνεις μια δουλειά, κάποια στιγμή λες, υπάρχουν κάποια πράγματα που τόσα χρόνια που δουλεύω δεν τα έχω κάνει καθόλου ή δεν τα έχω κάνει σίγουρα με τον τρόπο που θα ήθελα να τα έχω κάνει. Και υπάρχουν και πράγματα που θέλω να χαρώ. Και υπάρχουν και πράγματα που πραγματικά δεν μπορεί να γίνουν εάν δεν σταματήσεις να κάνεις ένα μεγάλο μέρος της ημέρας σου να το αφιερώνεις στη δουλειά σου. Οπότε, εγώ το εύχομαι από καρδιάς να κάνει αυτό ακριβώς που εύχεται και που θέλει. Νομίζω ότι είναι. Το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Όπως επίσης, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι την ημέρα της γιορτής της βγήκε για να κάνει αυτήν την ανακοίνωση. Και χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά, Ελένη, χρόνια πολλά. Το έκανε μόνη της. Ακούγονται πάρα πολλά πράγματα εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για το τι πρόκειται να κάνει η Ελένη, πώς πρόκειται να γίνει, τα πάντα. Το είπε και η ίδια. Έχει συνηθίσει το κοινό της να τα λέει η ίδια, να δίνει τις ειδήσεις της μόνη της και αυτό έκανε και χτες. Και πραγματικά, σε σχέση και με αυτά που είπες προηγουμένως, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία, να περάσει πάρα πολύ ωραία σε αυτά τα καινούργια πράγματα που θέλει και έχει την ανάγκη να κάνει και ευχόμαστε να τη δούμε ξανά σύντομα. Φιλιά, φιλιά!